είναι ένα από τα πρόσωπα που εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Από το OK, το talk show του στο MAD, έχουν περάσει οι μεγαλύτεροι Έλληνες καλλιτέχνες. Είναι ο βασικός παρουσιαστής των MAD Video Music Awards, όπου πάντοτε φροντίζει οι στιλιστικές του επιλογές να ξεπερνούν τα καθιερωμένα. Έχει παρουσιάσει το Megalicious Chat Live, ενώ πάντοτε βρίσκεται μέσα στην καλή χαρά. Μπράβο! Το πετάει όλα! Όλα τα πετάει! Είσαι... Όλα! Λαμπό απ' τη χαρά μου, λαμπό! Ναταλίτσα! Πρώτο σου φιλί! Πάνω απ' όλα όμως, είναι μια μηχανή παραγωγής αστείας ατάκα. Ο Θέμης Γιωργαντάς έχει το χορό στο αίμα του. Έχει αποδειχτεί αυτό και στα βραβεία του ΜΑΤ με την Ελεονόρα Μελέτη και όταν βρισκόταν στον ίδιο χώρο με την Έλληνα Παπαρίζου μεταξύ άλλων. Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, ο Θέμης πήγε αυτή την αγάπη ένα βήμα παραπέρα συμμετέχοντας στο Dancing on Ice. Άσχημα δεν τα πήγε, αλλά ο φίλος του Αντώνης Ρέμος δεν έχασε την ευκαιρία να τον πάρει στο ψηλό. Πες μου λίγο την εμπειρία σου λίγο από όλο αυτό που έχεις ζήσει στο Dancing. Ήταν μαγικό, το έχω ξαναπεί. Ήταν μαγικό γιατί μπήκα σε ένα μαγικό για σένα και δύσμηρο για μας που σε βλέπαμε. Αλλά... Μάλλον ζήλεψε τη μοναδική του έκφραση την ώρα της ιεροτελεστίας. Είναι από τους ανθρώπους που δεν φοβούνται να μοιραστούν διάφορα απρόπτα που τους έχουν συμβεί. Με τη γειτόνισσά του Ναταλία Γερμανού, ας πούμε, έχουν τύχει κάμποσα ευτράπελα. Μια φορά, ένα καλοκαίρι, καθόταν με τα μπουτάκια της και καθόταν κάπως έτσι. Ξέρεις και τα λοιπά. Είχε ανοίξει τελείως το παράθυρο και ήταν στο κομπιούτερ. Και έχει έρθει εκείνη τη στιγμή ένας φίλος μου στο σπίτι, και ο οποίος συμπτωματικά του γουστάρει πάρα πολύ. Και μου λέει, τι να πει, ποια να πει. Άρη, του λέω, φίλε σου, κάτσε, του λέω, είναι Γερμανού. Μου λέει, πλάκα κάνεις. Έχει επανειλημμένως παραδεχτεί ότι το καλοκαίρι έχει τύχει να κάνει γυμνισμό. Μια φορά όμως το πράγμα πήρε άλλη τροπή. Είπα ότι έχω κάνει. Ένα το κρατούμενο και δεύτερον σε παραλέγει με στον πα. Ένα βράδυ μου την πέσανε κουνούπια και γύρισα πρισμένο στο σπίτι. Κουνούπια, δολοφόνη. Ήμουνα έτσι με πράγματα σαν καρούμπαλα. Είχε γυμνισμό αυτό. Γυμνός έκανα. Τώρα, ποια χρονιά έγινε αυτό, άγνωστο. Έτσι κι αλλιώς η ηλικία του είναι ένα μυστήριο. Πόσα κλείνει ο Γιωργαντάς. Πέρσι πόσο ήταν. Πέρσι πόσο ήταν. Ένα χρόνο λιγότερο ήταν πέρυσι. Παιδιά, πρέπει να είναι σίγουρα κάτω από 54 και πάνω από 22. Ο Θέμης και σε σεξουαλικά ζητήματα έχει ξεκάθαρη άποψη. Στο ζήτημα της αυτοικανοποίησης, ας πούμε, έχει τοποθετηθεί. Masturbation is not a crime. Έλα, δεν μπορεί να έβαλες τέτοια Εντάξει, μπλούζα. Αυτό δεν είναι Έλληνας. Αυτό είναι... Καθημερινότητα. Και μια αλήθεια μπορεί να είναι, δεν κατάλαβα γιατί είναι έγκλημα, δεν κατάλαβα. Σε προσωπικές ερωτήσεις απαντάει χωρίς φόβο και πάθος. Έχεις υπάρξει τρίτο πρόσωπο σε σχέση. Ναι. Ποιο είναι το πιο περίεργο μέρος που έκανες σεξ. Θα σε στενοχωρήσω, το έχω ξαναπεί, είμαι φοβερά ξενέρωτο σε αυτό και φοβερά ντροπαλό και δεν ξέρω και εγώ τι. Τα βασικά. Ποιο φαγητό σου ανεβάζει τη λύπη του. Τα πάντα μπορεί να σου είναι τη λύπη του, δεν έχω θέμα. Κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης κάποτε, υπέπεσε σε ένα σοβαρό ατόπιμα. Το 17% των ανδρών και το 15% των γυναικών έχουν σηκώσει το τηλέφωνο ενώ κάνουν σεξ. Άμα είναι κάτι σημαντικό, εγώ μία φορά το έχω σηκώσει, το κοιτάζω. Και γράφει μαμά. Και γράφει κάτι. Τέλος πάντων, ένα σημαντικό τηλεφώνημα περίμενα. Και κάνω. Και όνειρό του είναι να κυκλοφορήσει τη δική του σειρά προφυλακτικών. Θα γίνει κόλαση! Κόλαση θα γίνει με τα προφυλακτικά μου. Θέμης, πώς θα τα πούμε. Disaster. Στο θέμα των φυσικών αερίων, σύμφωνα με το Θέμη, ο άνθρωπος δεν πρέπει να καταπιέζεται. Αν μου συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα καταπιεστώ, γιατί αυτό μπορεί να πάθει σημεία άμα καταπιεστεί. Συγγνώμη, θα το άφηνες. Θα το άφηνες εσύ. Γιατί θα παθαίνω, θα έπρεπε να τα ξέρω μετά. Αν το αφήσει, νομίζω κάτι παθαίνει. Και στη διασκέδαση το ίδιο. Μια από τις μεγάλες στιγμές του Θέμη είναι όταν δοκίμασε ζωντανά στον αέρα τις ραϊκές του Γιάννη Φουκάκη. Το αποτέλεσμα σεληνιάστηκε. Μετά από αυτό, όλοι τον καλούν να πιει μαζί τους ένα ποτηράκι. Γιατί όχι να πουν και ένα τραγούδι. Του αρέσει το μικρόφωνο έτσι κι αλλιώς. Πες στο καμπριολέ, πάμε για κανά καφέ. Τι λέμε τα ρε. Ριολέ, πάμε για κανά καφέ. Πες στο καμπριολέ, πάμε για κανά καφέ. Ίσως τον δούμε και σε ντουέτο σύντομα. Είτε με Ελληνίδα, είτε και με ξένη τραγουδίστρια. Λέτε.